Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία των 32 πληρωμάτων για το 44ο ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕΡΑ Αλικρίτης που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ασφάλτου, από τον οποίο θα κριθούν οι τίτλοι της Γενικής, της F2 αλλά και της E6. Διοργανωτής του αγώνα θεσμού του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και του ΕΑΚΙ. Αισθάνομαι περήφανος αρχικά, γιατί φτάσαμε να διοργανώνουμε το 44ο Ράλι Κρήτης. Έχει γίνει πια θεσμός και είναι η γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού για όλη την Κρήτη. Οπότε εμείς σαν οργανώτρια Λέσχη νιώθουμε περήφανοι για αυτό το θεσμό. Κάθε φορά είναι σαν την πρώτη φορά. Η κάθε διοργάνωση είναι ξεχωριστή και έχει περισσότερο άγχος από την προηγούμενη. Μέχρι να βγει εις πέρας και να φτάσουν όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στη ράμπα. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας. Έχει ιδιαίτερες διαδρομές και τεχνικές και απλωμένες. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα πάρα πολύ δυνατός στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Και πιστεύω ότι θα γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας και ασφαλής. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, διότι πραγματικά όλοι οι αντίπαλοι μας είναι ιδιαίτερα αξιόμαχοι. Τώρα ευελπιστούμε για το καλύτερο προφανώς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Πώς είναι να έχετε μια γυναίκα δίπλα σας ως συνοδηγό? Δεν είναι μόνο μια γυναίκα, είναι και η γυναίκα μου. Ευχάριστα. Κάνουμε κάτι από ένα χόμπι και οι δυο μαζί. Είναι από τις λίγες φορές που σου λέει η γυναίκα πάτα και δεν σου λέει κόψε και το κάνεις και με ευχαρίστηση κιόλας και με την άδειά της. Είναι πολύ ευχάριστη εμπειρία και γενικά οι αγώνες είναι ωραίοι. Μακάρι να πάνε όλοι καλά, να τερματίσουν όλοι ή όσο το δυνατόν περισσότεροι και να βγουν οι πρωταθλητές. Για μία ακόμη χρονιά, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης είναι ΙΤΑ και ΚΑΠΑΕΒΕ, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι όμιλος της Κρήτη TV. ΙΤΑ και ΚΑΠΑ είναι πάντα κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, υποστηρίζοντάς τον. Η Hyundai, πιστή στους φίλους της, κάνει περίτρανα την παρουσία της στο χώρο του αυτοκινήτου ως μία αξιόπιστη, ποιοτική και τεχνολογικά εξελιγμένη μάρκα. Ο διήμερος αγώνας περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 71,4 αγωνιστικών χιλιόμετρων. Το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι θα δοθεί εκκίνηση από το χώρο του Service Park στις εγκαταστάσεις του Λίντο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν 2 επαναλαμβανόμενα περάσματα από την ειδική διαδρομή της Αυγενικής. Την Κυριακή το αγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει τις ειδικές διαδρομές Κεράσια και Αγία Βαρβάρα, με τη δράση να ξεκινάει λίγο μετά τις 10 το πρωί, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στο ΕΑΚΙ περίπου στις 4.30 το απόγευμα. Πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αγαπάει το μηχανοκίνητο. Το βασικότερο απ' όλα είναι να είναι πειθαρχημένοι με τους κριτές και με τους φύλακες, για να έχουμε μια όμορφη ροή στον αγώνα, να μην έχουμε παρατράγουδα. Όσο δυνατόν περισσότεροι να έρθουν πάνω στο βουνό, γιατί τα περάσματα θα είναι θεαματικά, προσοχή μεγάλη, να τηρούν τους κανόνες και να ακούνε όλους όσους είναι μέλη της οργάνωσης, είτε αστυνομία είτε οτιδήποτε, γιατί και αυτοί κάνουν μια δουλειά, αφιερώνουν ένα χρόνο για την ασφάλεια και τη δικιά μας αναγωνιζομένη, αλλά και των θεατών.